Για να δούμε τι γίνεται έξω, που βρίσκονται εργαζόμενοι για πολλωστή ημέρα, διαμαρτυρόμενοι, Δημήτρη, για τη διαθεσιμότητα. Βρίσκεσαι έξω από τον ΕΟΠΗ, εκεί διαμαρτύρονται οι γιατροί, γιατί όπως λέγαμε και με την Αντίνη Χαρδαλιά νωρίτερα, αλλά και όλες τις τελευταίες ημέρες, ο ΕΟΠΗ θα αποτελέσει τη μεγάλη δεξαμενή διαθεσιμότητας για το δεύτερο κύμα. Καλή σας ημέρα, Ανά, τα κεντρικά του ΕΟΠΗ στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι υγειονομικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι του οργανισμού. Από εκεί και πέρα να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης που είχαν εξαγγείλει και πραγματοποιούν, με αποτέλεσμα και σήμερα οι δύο κλάδοι να συναντηθούν προκειμένου να καθορίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ωστόσο με άλλο τρόπο. Μπορούμε να σας μεταφέρουμε επίσης ότι μια μικρή συγκέντρωση διαμαρτυρίας από διοικητικούς και υγειονομικούς υπαλλήλους πραγματοποιείται και στον ΕΟΠΗ στην πλατεία θεάτρου. Από ό,τι μαθαίνουμε, σε λίγη ώρα προτίθενται να συναντηθούν με τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, τον κύριο Κοντό. Και βέβαια περιμένουν τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, βασικά οι εργαζόμενοι περιμένουν τους γιατρούς του ΕΟΠΗ να έρθουν να στηρίξουν τον αγώνα τους. Από εκεί πέρα, θυμάστε ότι χτες πραγματοποίησαν μια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, μετέβησαν με πορεία προς τη Βουλή, όπου έδωσαν και ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη διαθεσιμότητα και την κατάργηση, όπως λένε, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένεις λοιπόν εκεί. Η εικόνα εδώ που βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, είναι έξω από τον ΕΟΠΗ, όπως μας μετέδωσε τώρα και μας μετέφερε τις πληροφορίες ο Δημήτρης Στεφόπουλος. Ακριβώς δίπλα, τώρα που θα ανοίξει το πλάνο, άλλη διαμαρτυρία. Είναι η εικόνα που βλέπαμε νωρίτερα από την διαμαρτυρία των εργαζόμενων στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Είναι η εικόνα έξω από το δρομοκαίτιο. Εκεί μεταφερόμαστε και εμείς τώρα και τον Γιώργο Τσελίκα. Καλή σου μέρα, Άννα. Από τις 8 το πρωί, λοιπόν, εδώ οι εργαζόμενοι στο δρομοκαίτιο έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Να πούμε λίγο το χρονικό. Πριν λίγη ώρα, αφού κλείσανε συμβολικά για περίπου 10 λεπτά την ιερά οδό, ξεκίνησανε πορεία μέχρι το παλατάκι και κλείσανε πάλι συμβολικά περίπου 5 λεπτά και την Καβάλας. Τώρα, πριν λίγο επιστρέψανε, πριν 10 λεπτά επιστρέψανε πάλι στο σημείο και παραμένουν εδώ γιατί έχουν και στάσεις εργασίας 8 με 1. Να πούμε ότι το νοσοκομείο εργάζεται κανονικά με προσωπικό ασφαλείας, έτσι. Από την κάτω πύλη έχει δύο πύλη εισόδου. Εδώ στην Ραπτοκή, την κεντρική πύλη εισόδου αυτή που βλέπετε, και στα περίπου 50 μέτρα είναι η άλλη η πύλη εισόδου που μπαίνουν τα περιστατικά στα διάφορα. Να πούμε λοιπόν εντάχει ότι είχαν συνάντηση προχτές με την υπουργό, την κυρία Ζέτα Μακρύ, και τους δήλωσε ότι το σχέδιο θα ανακοινωθεί επισήμως μεθαύριο την Παρασκευή. Δεν φαίνεται να ικανοποιήθηκαν ωστόσο οι εργαζόμενοι, Γιώργο. Ακριβώς. Μάλιστα.